ψυχολόγο κάποιοι ακόμη. Θα περιμένετε παρακαλώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπε η Κατερίνα η Μάτσα. Ζούμε στο σχολείο της κανονικότητας. Στην έκτη δημοτικού, αυτή που βλέπουμε στην πρωτοβάθμια, σχεδόν ξέρουμε πολύ καλά ποιοι θα αφήσουν το σχολείο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι δύσκολοι, οι προβληματικοί, οι τεμπέληδες, αυτοί που δεν θα τα πάνε καλά στη ζωή τους. Θα ήθελα λίγο να διευρύνω το πλαίσιο της κουβέντας, να βάλω μέσα και το δημοτικό σχολείο. Τα πράγματα αισθάνομαι ότι έχουν πάρει το δρόμο τους, τελειώνοντας ένα παιδί το δημοτικό σχολείο. Γιατί ζούμε μέσα σε ένα σχολείο το οποίο θέλει να αναπαράγει το περιθώριο. Ζούμε σε ένα σχολείο το οποίο είναι το σχολείο της ταμπέλας, είναι το σχολείο της πολύ σκληρής αξιολόγησης από την πρώτη δημοτικού και ας μην υπάρχει αξιολόγηση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει. Ζούμε το σχολείο μέσα στο οποίο αυτό το καιρό μας φέρνουν να βάλουμε αφήσεις ότι όλοι χωράνε. Στην πραγματικότητα το σχολείο σε σχέση με πρόσφυγες, σε σχέση με ειδική αγωγή κτλ. Στην πραγματικότητα είναι το σχολείο που όσο πάει υπάρχει διάγνωση και διάγνωση και διάγνωση. Είναι το σχολείο που δεν χωράει τη διαφορετικότητα, είναι το σχολείο τελικά που θα έχει τους αυριανούς χρήστες, κατά τη γνώμη μου, που θα έχει τους αυριανούς δεμένους στο δαφνί, με τις εκούσιες και ακούσιες νοσηλίες, είναι το σχολείο που θα έχει τον αυριανό έφηβο που θα κάνει την απόπειρα αυτοκτονίας και που τελικά μπορεί και να πετύχει, γιατί απέτυχε στις εξετάσεις. Γιατί τα λέω όλα αυτά, ξέρετε, εγώ δούλευα και στο Κεθεά πριν πάω και πάντοτε όλο αυτό το διάστημα με απασχολούσε το τι όντως πως χτίζουμε ένα σχολείο που θα είναι μακριά από τις εξαρτήσεις. Τι κάνουμε και τι είναι αυτή η πρόληψη που λέμε ότι θέλουμε να χτίσουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου το βάζω έτσι, όχι ότι έχω βρει και την λύση, αλλά χρειάζεται σιγά σιγά να οικοδομήσουμε εκείνο το κίνημα που θα πάει κόντρα σε αυτόν τον κυρίαρχο λόγο. Και θα πάει κόντρα σε αυτόν τον κυρίαρχο λόγο του σχολείου, της κανονικότητας, της αξιολόγησης της, μαζεύοντας όλα αυτά τα πράγματα, τα σημαντικά πράγματα που κάνει ένα κομμάτι στον χώρο της εκπαίδευσης, και που θα διαμορφώσει σιγά σιγά μια άλλη φωνή, μια άλλη πρόταση, που θα αξιολογεί, μάλλον που δεν θα αξιολογεί και άρα δεν θα νομιμοποιεί μια κοινωνία που λέει οι άξιοι χωράνε. Γιατί το έχουμε νομιμοποιήσει και νομιμοποιείται στο μικρό παιδί από τον υπηαγωγείο. Ένα σχολείο που δεν θα αναπαράγει, γιατί θέλουν να έχουμε ένα τέτοιο σχολείο, που δεν θα αναπαράγει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, αλλά θα πηγαίνουμε μαζί χέρι-χέρι. Ένα σχολείο που θα βάζει έξω τις ταμπέλες. Και νομίζω ότι αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή, ενώ σε πολλά πράγματα αυτό το εκπαιδευτικό κίνημα έχει βρεθεί μαζί για να παλέψει, δεν έχουμε συγκροτήσει, δεν έχουμε φτιάξει μία φωνή που να έχει συγκροτημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το πώς πηγαίνουμε με τους μαθητές μας. Δεν λέω ότι δεν γίνονται πράγματα στο σχολείο. Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί, μάλλον με καταλαβαίνουν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν κάνουν πράγματα στο σχολείο. Λέω όμως πώς αυτά θα τα συγκροτήσουμε και θα υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι με αυτόν τον δρόμο και που εμείς οι ίδιοι, γιατί, και θα κλείσω γιατί πήρα πάρα πολύ χρόνο, γίνεται πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό για παιδαγωγική και για παιδαγωγική συγκρότηση κτλ. Νομίζω ότι αυτό το κίνημα έχει να δώσει την απάντηση Και αυτό που εμείς έχουμε να φέρουμε σαν εμπειρία και που μπορεί ο ένας να δώσει στον άλλον. Τα χαρτιά των παιδαγωγικών συγκροτήσεων, τα οποία δίνει αυτό και της επιμόρφωσης που δίνουν αυτά τα πανεπιστήμια, συγγνώμη να με συγχωρείτε, αλλά να παράγουν αυτό το σχολείο που γεννά την εξάρτηση, την ψυχοπαθολογία τους, διότι πολύ καλά το είπε η κυρία Μάτσα, ότι τα κοινωνικά φαινόμενα γίνονται τελικά προσωπικά προβλήματα και προβληματικοί άνθρωποι. Καθώς ερχόμουν σε αυτή την κουβέντα, ονειρευόμουν αυτή η κουβέντα να γίνει, αν θέλετε, και το έναυσμα για να μπορέσουμε να αρχίσουμε μια τέτοιου είδους κουβέντα. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τον χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες αυτοπαίδες που κάνετε. Λέγομαι Παναγιώτης Καλέμος, είμαι σκηνοθέτης και τη χάρη να είμαι και μαθητής στο Ελευθερινό Λύκειο. Λοιπόν, αυτό που έχω δει από τα χρόνια της εφηβείας αλλά και από τώρα, είμαι 48 χρονών και έχω δει ακριβώς τα ίδια πράγματα όταν ήμουν έφηβος, ακριβώς τα ίδια πράγματα τώρα που πηγαίνω σχολείο στα 48 μου. Αυτό που έχω δει, επειδή έχουμε κάνει και έρευνα για να δημιουργηθούν ντοκιμαντέρ πάνω στην παιδεία και στην υγεία, είναι τραγικό ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους είναι μια βόμβα, στην κυριολεξία, αυτή τη στιγμή για τα παιδιά. Στην πλειοψηφία τους. Υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι που ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές ιδέες και απόψεις και πρακτικές δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι. Δεν θέλω να βάζουμε, ας πούμε, δαιμονοποιήσεις σε κάποια πράγματα όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οτιδήποτε είναι αυτό, όχι μόνο αυτό. Μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι και το ντοκιμαντέρ που έκανε ο κ. Ζέτας. Ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, αν παίζεται συνεχώς. Μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι και τα ιδιωτικά κανάλια. Άρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα μαχαίρι που είτε θα σου κόψει το κεφάλι, είτε θα σου κόψει το ψωμί. Η ουσία είναι πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Το μέσο μαζικής ενημέρωσης, τώρα που η τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, όπως είπε ο κύριος Υφαντής, θα μπορεί τους λίγους, τους τρεις καθηγητές που είπατε ότι είναι από τους 50, στο σεμινάριο που θα κάνετε τις επόμενες εβδομάδες, επειδή δεν θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται και δεν ξέρετε πόσοι ενδιαφέρονται. Εμείς έχουμε δει ανθρώπους ακόμα που φαίνονται καπιταλιστές, άμα λίγο τους μιλήσεις και τους ξύσεις λίγο το μυαλό, αρχίζουν και βγάζουν το φόβο τους, που σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, γιατί θα μου την πει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, γιατί θα μου την πει το Υπουργείο Παιδείας ότι και θα φύγω από την ύλη. Σιγά σιγά, άμα λίγο τη μιλήσεις και έχει λίγο υπομονή, βγαίνει ένας άλλος άνθρωπος. Εφόσον κάνετε το σεμινάριο αυτό που θα κάνετε τις 5 εβδομάδες, θα μπορούσαμε να τα μαγνητοσκοπήσουμε όλα αυτά με σωστό τεχνολογικό τρόπο και να τα ανεβάσουμε όλα στο ίντερνετ. Όποιος ενδιαφέρεται από οπουδήποτε στην Ελλάδα να μπορεί να τα έχει 24 ώρες στο 24ωρο και να πηγαίνει να πατάει το ρημαδό Facebook ή το ίντερνετ ή οποιαδήποτε ώρα και στιγμή στο σπίτι του. Άρα αυτό που θέλω να πω, η ουσία είναι ότι βασικά ρόλο θα παίξει η πρόληψη. Είναι σημαντικό. Αλλιώς έχουμε χάσει το παιχνίδι όσον αφορά τη θεραπεία. Θα είναι ένα βαρέλι δεν θα έχει πάτο. Σε αυτό πρέπει να παίξουν δύο-τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι να δημιουργηθούν σύλλογοι αποφύτων των γυμνασίων και ηλικίων, γιατί βλέπουμε όταν οι άνθρωποι που γίνονται γονείς και φτάνουν στην ηλικία τα παιδιά τους να πηγαίνουν γυμνάσιο ηλικίο, είναι γύρω στα 40 τώρα όσο μεγαλώνει και παντρευόμαστε πιο αργά, 50, γίνονται συντηρητικοί. Έχουν συντηρητικές απόψεις. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να δούμε άνθρωποι που τελειώνουν τα ηλικία 18, 19, 20, να δημιουργήσουν σύλλογους οι οποίοι θα έχουν ρόλο το πώς είναι το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να ανοίξει, να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες και από εκεί και πέρα να δούμε πώς ζούμε τη ζωή μας. Αυτό. Επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θα σας παρακαλέσω θερμά οι ερωτήσεις να είναι πολύ συγκεκριμένες, να μην γίνονται τοποθετήσεις, έτσι. Να είναι συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους συζητητές μας εδώ. Αυτό. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις μόνο, όχι τοποθετήσεις. Δεν μπορώ να αποφύγω απολύτως την οποιαδήποτε. Έχουμε 2 λεπτά όμως, πρέπει να παραδώσουμε. Θα προσπαθήσω και θα δείτε ότι θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Λοιπόν, ακούγομαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν 2 ερωτήματα. Το ένα, για μένα υπάρχουν 2 ερωτήματα. Το ένα απευθύνεται στην αίθουσα και στους εκπαιδευτικούς βασικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να απευθυνθεί σε αυτούς που μας κάναν την εισήγηση. Το άλλο είναι προς τους εισηγητές. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα, το προς τους εκπαιδευτικούς. Για μένα, από την εμπειρία μου μέσα στην τάξη, συνταξιούχος είμαι, η κύρια πρόληψη είναι αφενός η ομαδικότητα και αφετέρου η δημιουργικότητα, δηλαδή το όχι παπαγαλία από το σύγγραμμα. Αυτό το πράγμα σε μία συνθήκη όπου οι εκπαιδευτικοί είναι οι ίδιοι από εδώ και πέρα πλέον συνέχεια σε εξαιρετικά επισφαλή θέση. Σας θυμίζω ότι κανένας νέος συνάδελφος δεν έχει πλέον μόνιμη δουλειά. Όλοι είναι σε θέσεις αναπληρωτών που κάθε χρόνο απολύονται για να ξαναδιοριστούν τον επόμενο χωρίς ασφάλιση και χωρίς τίποτα. Λοιπόν, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο σε συνδυασμό με ένα πάρα πολύ δυναμικό κίνημα των ίδιων των εκπαιδευτικών και με βοήθεια σε αυτό το κίνημα από τους γονείς. Το πώς θα δομηθεί και πώς οραματιζόμαστε ένα τέτοιο κίνημα είναι ένα από τα ερωτήματά μου που απευθύνεται προς την αίθουσα. Τώρα, το ερώτημα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που μου δημιουργήθηκε εμένα όσο έβλεπα κυρίως το φιλμ και όχι τόσο τις εισηγήσεις. Είχα την εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους ασχολήθηκε το φιλμ ήταν ενήλικοι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Λοιπόν, παρόλα αυτά είχα την εντύπωση ταυτόχρονα ότι τουλάχιστον στις αρχές του προγράμματος αντιμετωπιζόντουσαν ως ανήλικοι. Επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ με ομάδες και μάλιστα πολύ μικρών παιδιών, έβλεπα μία, αρχικά τουλάχιστον, μία αντιμετώπιση όπως θα μπορούσα να αντιμετωπίσω και εγώ κάποια παιδιά στην τάξη. Και θυμίζω ότι ήμουν νηπιαγωγός. Λοιπόν, σε αυτό θα ήθελα πραγματικά μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βέβαια, όσο προχώραγε το πρόγραμμα, να πω και αυτό για να ολοκληρώσω, το ντοκιμαντέρ, έβλεπα ότι αυτό σιγά σιγά άλλαζε προς το καλύτερο. Εγώ θα απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα που απευθύνεται στους εισηγητές, πολύ σύντομα. Είπαμε ότι η διαδικασία της αυτοεξάρτησης είναι ουσιαστικά μια διαδικασία κοινωνικοποίησης, δηλαδή συναισθηματικής ορίμανσης αυτού του πολύ ευάλωτου ατόμου. Αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να είναι 40 χρονών, συναισθηματικά μπορεί να είναι 7. Και πραγματικά, όταν πρωτοέρχεται, είναι ένα φοβισμένο, δειλό, ανασφαλές παιδί που δεν εμπιστεύεται κανένα, που δεν μπορεί να λειτουργήσει, που νιώθει άβολα με όλους και με όλα. Αντιμετωπίζεται λοιπόν από αυτή την άποψη, ναι, σαν ένα παιδί, με σεβασμό στο γεγονός ότι είναι συναισθηματικά ανώριμο, δεν του κάνουμε κατήχηση, τον δεχόμαστε έτσι όπως είναι, για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής, δηλαδή ορίμανσης συναισθηματικής. Και αν τους ακούγατε περισσότερο να μιλούν, θα σας το έλεγαν ότι εγώ τώρα νιώθω ότι μεγάλωσα. Άλλωστε, όταν βγαίνει από το κλειστό για να γυρίσει στην επανένταξη, ουσιαστικά στη συνείδησή του και συμβολικά για το πρόγραμμα, είναι μια διαδικασία μετάβασης στην ενήλικη ζωή. Αυτό είναι στην επανένταξη. Είναι ενήλικος, αλλά στις πρώτες φάσεις είναι ένα παιδάκι που προσπαθούμε να το κάνουμε να ξεφοβηθεί, να αφήσει λίγο ελεύθερο τον εαυτό του, να λειτουργήσει και έτσι να μπορέσει να αλλάξει. Τώρα για τους εκπαιδευτικούς δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός που θέλει να μιλήσει. Και εγώ εκπαιδευτικός είμαι συνταξιούχος με 32 χρόνια υπηρεσία σε μια αρκετά δύσκολη περιοχή, όπου με απασχολούσε όλα τα χρόνια το εξής φαινόμενο. Είχαμε παιδιά από πάρα πολύ προβληματικές οικογένειες που δεν είχαν καμία υποστήριξη από την οικογένειά τους. Ακόμη και με γονείς χρήστες, φυλακισμένους. Τέλος πάντων, και ένα πράγμα με προβλημάτιζε, ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δεν λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν τα παιδιά, τα απορρίπτουν και τα ξανααπορρίπτουν είτε από απουσίες είτε από τα μαθήματα. Μένει ένα παιδί πρώτη, δεύτερη, τρίτη χρονιά μέχρι να εγκαταλείψει το σχολείο, ή αν ένα παιδί έχει μια συμπεριφορά προβληματική, η προσπάθειά τους είναι να φύγει από το σχολείο, άσχετα πού θα πάει και πώς θα το υποδεχτούν. Συνήθως η υποδοχή είναι πολύ κακή που τους γίνεται στα άλλα σχολεία. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, εάν συνδέεται με τη χρήση ουσιών στους νέους, αργότερα. Σαφώς συνδέεται, και συνήθως τα παιδιά μετά από μια αποτυχία εγκαταλείπουν το σχολείο αυτό. Και μετά παίρνουν στα ναρκωτικά ή έχουν αρχίσει να μπαίνουν στον κόσμο των ουσιών, αποτυχάνουν και πια περνούν στο περιθώριο. Τα παιδιά που είναι στο σχολείο του 18 άνω έχουν εγκαταλείψει το σχολείο πριν από πολλά χρόνια, μπορεί και δεκαετίες. Μετά από μία αποτυχία, μετά από ένα τραυματικό γεγονός στη ζωή τους, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια διακοπή στη συνέχεια της ζωής τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που διακόπτουν τα παιδιά στο σχολείο. Αν δεν κάνω λάθος, ίσως μπορείτε να με διορθώσετε, θα ξέρετε καλύτερα εσείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά θεωρείται πια στην ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν στον drop-out από το σχολείο. Ένας από τους λόγους είναι ότι η οικογένεια δεν τα βγάζει πέρα και το παιδί εγκαταλείπει το σχολείο για να δουλέψει και να συντηρήσει την οικογένεια. Υπάρχει και αυτό το ποσοστό τώρα στην περίοδο της κρίσης. Ευχαριστώ. Ένα στατιστικό στοιχείο και μόνο, τίποτα άλλο, από τα στοιχεία που κρατάμε από τους ανθρώπους που απευθύνονται στο 18 άνω, βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο τα 14,5 χρόνια είναι τα χρόνια που διακόπτει κανείς το σχολείο. Εγώ που είμαι αντίθετη. Και ακολουθείτε οι δύο κυρίες. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε την κυρία Μάτσα και τον κύριο Υφαντή και τον κύριο Κατερίνα. Θέλω να πω το εξής. Ο καθηγητής στη μέση εκπαίδευση της, στην πρωτοβάθμια, βιώνει καθημερινά burnout. Όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε κατάσταση εξουθένωσης, πηγαίνει στο σπίτι του, ερείπιο κάθε μέρα. Το έργο που παράγει νιώθει ότι δεν πιάνει τόπο. Και δεν πιάνει τόπο. Έχει κάθε δικαίωμα, κάθε επιθυμία να δώσει στους μαθητές του, αλλά τελικά βλέπει ότι δεν μπορεί, όχι μόνο δεν μπορεί να δώσει τίποτα, αλλά τελικά είναι ένα φρούτο μες στην τάξη ο εκπαιδευτικός πια. Οι μαθητές καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι πάνε εκεί για φύλαξη. Και το λένε. Εγώ που είμαι στη δευτεροβάθμια το ακούω. Μα εδώ ερχόμαστε για να μας φυλάτε. Παράλληλα η κοινωνία απαξιώνει τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός είναι σε κατάσταση εξουθένωσης, απαξιωμένος από την κοινωνία, απαξιωμένος κυρίως από τον εαυτό του, δεν βιώνει καμία μα καμία ικανοποίηση από το έργο που παράγει. Και αυτό είναι πάρα πολύ άδικο, γιατί θέλει. Και ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί τρώγονται μεταξύ τους. Οι μισοί λένε ότι οι υπόλοιποι μισοί δεν δουλεύουν. Μα είναι ποτέ δυνατόν να μπει σε μια τάξη με 25 παιδιά και να είσαι χαλαρός και άνετος? Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το ερώτημα είναι πώς όλο αυτό το χάλι, το απίστευτο χάλι, θα μαζευτεί. Δεν μπορεί τα παιδιά να έρχονται σε ένα σχολείο αυταρχικό, σε ένα σχολείο που δεν εχθρικό. Τα παιδιά θέλουν μια μεγάλη αγκαλιά. Πού θα τη βρουν αυτή την αγκαλιά? Ποιος θα τη δώσει αυτή την αγκαλιά? Ενώ οι εκπαιδευτικοί θέλουν, αλλά είναι μπλοκαρισμένοι. Δεν τολμάει κανένας να κάνει ένα κάτι παραπάνω. Και το ερώτημα είναι αυτό. Πώς θα γίνει τα παιδιά να εισπράξουν την αγκαλιά που δικαιούνται? Πώς οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν αυτό το περίσσευμα που έχουν και τους μπλοκάρει, και πώς τελικά θα βιώσουν μέσα από το ρόλο τους στοιχειώδη ικανοποίηση? Γιατί έχουμε δικαίωμα να είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση? Υπάρχει. Ναι, να τις συγκεντρώσουμε. Προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος στους φίλους του εδώ και στους λόγους της Κατερίνης. Δεν ακούγεσαι. Η Κατερίνη έχει ζητήσει το 2005. Ακούσαμε μια φωνή μιας κοπέλας που λέει «Εγώ θα μιλήσω για κάτι κοινό που θέλω να εργάζομαι, να βρω μια δουλειά». Αυτό σημαίνει κάποιοι. Και σημαίνει κάποιοι. Το σημαίνει, ας πούμε, κάνει τους νέους. Έχουν ένα φάντασμα μπροστά τους. Έχουμε διάσταση του προβλήματος σήμερα όσον αφορά τους εφήβους. Κάτι είπες στην Δημήτρη εσύ, σε σχέση με την Ευρώπη, εδώ τα οι 3 στους 50 και εκεί οι 47. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι η διάσταση του προβλήματος επειδή οι αντικειμενικές συνθήκες που κάνουν κάτι παλιούς όλους. Σήμερα είναι τέτοιες που θα πρέπει μάλλον το πρόβλημα να έχει οξύνει με τραγικό τρόπο. Και το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή και εδώ ακούσαμε και από εκπαιδευτικούς κάποιες αγωνίες. Δηλαδή θα είναι και εκπαιδευτικό σήμερα σε αυτό που έχει πέρα από το αυστηρά εκπαιδευτικό έργο. Είναι αναπαραγωγή της γνώσης σε όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν αυτό που λέγεται παιδαγωγική σχέση, έχει φοβερές αδυναμίες. Τι γίνεται? Το σχολείο σήμερα γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί με κάτι, να γίνει ανοιχτό. Γίνεται. Πώς γίνεται? Ακούστε. Γίνεται με ωραία περιτυλίγματα περιθυματικών εβδομάδων, κάποιων άλλων πραγμάτων, τα οποία τι περιεχόμενο έχουν? Να φέρουν το σχολείο σε επαφή με την αγορά, τους επιχειρηματίες και στην ουσία κάποιες, θα έλεγα, περίεργες μικιό. Τι δεν συμβαίνει? Και αυτό καταγγελίες του και για θεσμικό λόγο της σύνδεσης σχολείου με πραγματικούς ανθρώπους, οι οποίοι παλεύουν πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας και πάνω στις σύγχρονες καθημερινές ανάγκες. Και αυτή η σύνδεση, δυστυχώς, και κινηματικά δεν υπάρχει. Τα σχολεία προωθούν σύνθετα περίπλοκα προβλήματα. Και έτσι ο καθένας ψιλοβρισκόμαστε στο χώρο μας χωρίς να επικοινωνούμε. Αυτή η επικοινωνία, εγώ το ανοιχτό σχολείο θα ήταν εσείς και πολλοί άλλοι ακόμα να είναι εκεί, να μιλάτε. Μία τόσο. Να έρθουν σε επαφή, να υπάρχει μια σύνδεση. Αυτό θεωρώ στοιχείο πρόληψης, αλλά και για τους μαθητές θα το πω κάπως αλλιώς. Στοιχείο ασπίδας και επίθεσης στην κοινωνία που ζουν, για να τους προδώσουμε μια αισιοδοξία. Από εδώ μπορώ να την κάνω. Είπε η κυρία Μάτσα ότι είχαμε μια μεγάλη διάδοση των ναρκωτικών στην νεολαία στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80, όταν διαψεύστηκαν οι ελπίδες για μια πραγματική αλλαγή. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι είχαμε μια έξαρση των ναρκωτικών στην Ευρώπη και στην Αμερική τη δεκαετία του 60, μια εποχή καπιταλιστικής ανάπτυξης και όχι κρίσης, μια εποχή ελπίδων και οραμάτων και όχι διάψευση των ελπίδων, μια εποχή που μπορούμε να πούμε ότι ανθούσαν οι συλλογικότητες, όπου οι τέχνες γνώριζαν μεγάλη ακμή και οι αξίες, δεν υπήρχαν οι αξίες του ατομικισμού, υπήρχαν συλλογικότητες, το είπα, και δεν είχε και τόσο μεγάλη, μπορούμε να πούμε, επίδραση, δεν είχαν τόσο μεγάλη επίδραση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις υποκουλτούρες και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς το εξηγείτε αυτό? Άλλη ερώτηση? Υπάρχει άλλη ερώτηση από κάποιον? Λοιπόν, θα πω δύο λόγια και θα κλείσω απαντώντας και σε αυτή την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, μιλώντας για την εξέλιξη της τοξικομανίας στην Ελλάδα, οι αναφορές μου στη δεκαετία του 80 αφορούσαν κυρίως το ότι μπήκε η ηρωίνη στην ελληνική κοινωνία. Η διαμόρφωση των τοξικομανών μέσα από, αν θέλετε, αυτή τη διάψευση που κυριαρχούσε στην νεολαία, σαφώς ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που υπήρχε σε προηγούμενα χρόνια. Πάντα το προφίλ του τοξικομανή έχει να κάνει, διαμορφώνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Το πλαίσιο τη δεκαετία του 60 και του 70, με την καταναλωτική κοινωνία, είχε ανθρώπους που στρέφονταν στις ουσίες, προσδοκώντας κι αυτοί έναν άλλο τρόπο ζωής, όπου τα ναρκωτικά έμπαιναν στη μέση, αλλά με ένα άλλο τρόπο, όχι για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα, αλλά για να, σαν ένα μέσο για να είναι η κοινωνία τους καλύτερη, τα ψυχιατρικά κυρίως εκείνη την εποχή που κυριαρχούσαν. Σαφώς υπήρχαν κοινότητες που είχαν μπει τα ναρκωτικά, ήταν άλλο το πλαίσιο. Τη δεκαετία του 80 και του 90 στην Ελλάδα, αυτό που έγινε ήταν να μπει η ηρωίνη, το φαινόμενο να εξατομικευτεί, ενώ αφορούσε πλατιά στρώματα, η ομαδικότητα δεν υπήρχε, ούτε συλλογικότητες υπήρξαν, και το χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς ήταν ότι πια ήθελε να ξεφύγει από αυτό που ζούσε. Δεν ήταν μια προσδοκία πια μιας άλλης ζωής, ενός άλλου τρόπου ζωής. Κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Βέβαια είναι πολύ μεγάλο το θέμα, ίσως θα σκοτεί μια άλλη φορά να δούμε τη σχέση της κοινωνικής κρίσης με τη στροφή στις ουσίες και γενικά σε φυγές από τρόπους φύλης από την πραγματικότητα, αλλά κυρίως θα κρατήσουμε ότι το κοινωνικό πλαίσιο